Και λέω ότι μπορεί η έμπνευση να έρθει από οποιοδήποτε ερέθισμα που προσφέρεται προς αξιοποίηση και που έχει να πει κάτι στα παιδιά. Και αυτό να γίνει βιβλίο, να γίνει μια ιστορία. Χρησιμοποιώντας πολλές φορές και ρεαλιστικά στοιχεία και φανταστικά, γιατί είναι έτσι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Γεια σας, βρισκόμαστε στο στούντιο του VITV και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα, γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κατσέλη. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και δική μου χαρά είναι που βρίσκομαι κοντά σας, στον όμορφο χώρο σας. Η λογοτεχνία μπορεί να συμβάλλει αφενός στο να αποφορτήσει το παιδί από δύσκολες καταστάσεις, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του, να του δώσει κάποιους δρόμους, κάποια μέσα αντιμετώπισης των δυσκολιών. Τα παιδιά, όπως ξέρουμε, είναι ειλικρινοί και από την επαφή μαζί τους βλέπω ότι χαίρονται. Τουλάχιστον αυτός είναι και ο σκοπός, να χαρούν τη διαδικασία της επικοινωνίας και της ανάγνωσης. Αυτό βέβαια γίνεται και με ένα δημιουργικό τρόπο, γίνεται μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Ίσως είναι και ο καθένας από εμάς που αναζητά κάποιον φίλο στη ζωή του, αναζητά την επαφή και την επικοινωνία, σαφώς και μας παραπέμπει και στο Χριστό που βγήκε στον κόσμο.